G-Rapes is here! Hello ladies and gentlemen! Nivox Pod! Φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοτριμαρισμένος, ανανεωμένος, δοκιμάζουμε αυτά εδώ τα καλούδια. Είναι το APX σε ένα by Nivox. Πάρα πολύ ωραίο, πάμε να δούμε λίγο πώς έρχεται η συσκευασία του, να πούμε λίγο τι έχει και δεν έχει μέσα, για να πούμε μια άποψη μας μετά. Και εδώ θα δούμε τη συσκευασία μας όπως έρχεται. Nevox APX σε ένα gift lanyard μέσα, είναι το κορδονάκι το οποίο μπορούμε να το κρεμάμε. Έχει το pod μας, βλέπουμε εδώ πέρα τέσσερα βραβεία τα οποία έχει πάρει η εταιρεία. Στη μία πλευρά θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά όπως ότι η μπαταρία του είναι 1000 mAh, έχει 3 level voltage adjustment. Adjustment Airflow, ρυθμιζόμενο δηλαδή κατά μία ένα θα το δούμε μετά, και πολύ smooth MTL flavor jura. Από την πίσω πλευρά θα δούμε τι περιέχει στη συσκευασία. Διαφορά χαρακτηριστικά, το scratch and check το οποίο είναι κάτω, barcode APX σε ένα. Και πάμε να δούμε πώς έρχεται στη συσκευασία. Μέσα θα βρούμε το ποντάκι μας, είναι αυτό εδώ, είναι πανέμορφο. Είναι ακριβώς ίδιο με το παγκί, είναι αυτό εδώ. Το βλέπετε εδώ, Μ' αρέσει αυτό εδώ το μοβ, φαίνεται και από το κουτί του το χρώμα το οποίο είναι μοβ και μοβ μέσα. Και εδώ θα δούμε ένα κουτάκι Nivox το οποίο περιέχει μέσα όλα τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να στήσουμε το πόντ μας, να το ατμίζουμε. Μέσα στη συσκευασία θα βρούμε το κορδονάκι το οποίο αναφέραμε πριν, το οποίο γράφει το λογοτύπο της εταιρείας επάνω. Είναι για να κρεμάμε το πόντ μας. Ένα καλώδιο φόρτισης ε, USB-A σε Type-C. Ε. Μία αντίσταση 0.8, υπάρχει και, 0, και 1.2 στην αγορά και ένα manual χρήση στο οποίο αξίζει να του ρίξετε μία ματιά. Τα αναγράφει όλα. Το power button, τα υψε charging, τα πάντα. Και εδώ είναι η συσκευή μας. Η συσκευή μας θα δούμε ότι από την μπροστά μεριά έχει ένα κουμπί, βλέπουμε όλο εδώ το chip το οποίο έχει μέσα την πλακέτα. Εδώ είναι η μπαταρία του, εδώ είναι ο χώρος που μπαίνει το τανκάκι μα, το ίδιο ανταλλακτική αντίσταση. Αυτό εδώ δεν είναι κουμπί, είναι για να κρεμάμε με το κορδόνι από το λαιμό μα το ποντάκι μα. Και από την κάτω πλευρά θα δούμε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι η USB θύρα, η οποία είναι 5V 1A, 1000mA made in China. Τα αναγράφει όλα, θα τα δείτε κι εσεί αναλυτικά. Είναι αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ βρίσκεται. Η τρύπα του airflow. Εδώ είναι το airflow μας. Γι' αυτό θα δούμε μετά πώς ρυθμίζουμε το airflow. Πατώντας εδώ το κουμπάκι βλέπουμε ότι αναβοσβήνει. Πατώντας τρεις φορές πάει στο κόκκινο. Τρεις φορές πάει στο μπλε. Τρεις φορές πάει στο πράσινο. Είναι για να αλλάξουμε την ένταση της δύναμης της τζούρας μας. Τοποθετώντα λοιπόν, παίρνοντα μία αντίσταση όπω είναι αυτή εδώ, βλέπετε ότι γράφει ε, APX S1 είναι η 0,8. Τοποθετώντα απ τη από τη μία πλευρά, βλέπετε ότι άναψε κατευθείαν, μπορούμε να κάνουμε αυτόματη τζούρα ή μέσα από το κουμπί. Μέσα από το κουμπί δεν είναι σωστά, πατώντα το κουμπί. Ρυθμίζοντα όμω τον αέρα, δεν ρυθμίζουμε τον αέρα, απλά γυρνάμε την αντίσταση. Τοποθετώ εδώ είστε από την άλλη μεριά, ο αέρα από εδώ μπαίνει πιο σφιχτά, άρα έχουμε μια πιο MTL τζούρα. Δεν είναι ακριβώ MTL, είναι αρκετά σφιχτή. Λοιπόν, να δείξουμε και λίγο την αντίσταση η οποία γεμίζει από εδώ. Και γεμίζουμε την κάψουλα. Και είναι αυτή εδώ. Την τοποθετούμε, την αφήνουμε. Δεν είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αναλόγω στο χρώμα τη συσκευασία το οποίο βλέπει απ' έξω, εγώ έχω το Mauve, μου στείλανε το Mauve το διάφανο, το ωραίο. Το design του είναι ακριβώ ίδιο με το παγκί. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Η μόνη διαφορά ότι αυτό έχει μπροστά το κουμπί, το παγκί το έχει στα, πλάζι, στα πλάγια. Λοιπόν, είναι φαινομενικά πανομοιότυπα. Μοιάζουν αρκετά. Για την ακρίβεια είναι εδώ. Βλέπετε και τα δύο. Τα βλέπετε εδώ στο ίδιο στυλ και τα δύο, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα θετικά του και τα αρνητικά του. Το αρνητικό του για μένα το μεγάλο το οποίο έχει είναι το κουμπί. Είναι η θέση του κουμπιού η οποία βρίσκεται εδώ μπροστά. Είναι αυτό εδώ. Γιατί δεν έχω βρει τρόπο να κλειδώνει ή απενεργοποιείται ή λειτουργεί. Γιατί τζούρα μπορεί να πάρει και με την αυτόματη, αλλά και πατώντα το κουμπί. Άρα, αν το έχω στην τσέπη, εγώ που συνηθίζω εγώ να το έχω μαζί μου στη δουλειά και θέλω να κάνω μια γρήγορη τζούρα, κάτι οτιδήποτε, πρέπει να τα πενεργοποιώ 5 κλικ για να ανοίξει, 5, 6, 5, κλικ για να κλείσει. Αλλά δεν είναι καθόλου λειτουργικό αυτό για μένα. Θα έπρεπε το κουμπάκι ή να έχει κλείδωμα ή να μην κάνει τζούρα με αυτό, να, να αλλάζει μόνο το voltage. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το κύριο αρνητικό του για εμένα. Και το ότι στη συσκευασία όπως είδαμε έχει μόνο μία αντίσταση τη 0.8 ενώ κανονικά κυκλοφορεί και η 1.2 για αυτό το ποντ την οποία δεν την είδαμε, δεν την δοκιμάσαμε ποτέ. Ποτέ όμως. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να τη βρούμε στην Ελλάδα. Θα το πούμε όμως στο τέλος αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα χαρακτηριστικά του. Να πω τα θετικά του, γενικά τα χαρακτηριστικά του και ό,τι έχει μέσα. Είδαμε το κάτριτς το οποίο έχει, το οποίο είναι επαναγεμιζόμενο. Μπορεί να το γεμίσει 3, 4, 5, 6, 7, 10 φορέ αναλόγω πόσο θα κρατήσει. Έχουμε 1000 μιλιαμπερόρια μπαταρία, πάρα πολύ καλή η μπαταρία του και κατά τη χρήση που το έχω κάνει μπορώ να πω ότι κρατάει αρκετά, κάνει πολύ καλή διαχείριση ρεύματο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κλειστό. Για να τα ανοίξουμε, κάνουμε 5 κλικ. Και βλέπουμε τα τρία χρώματα. Πατώντα τρία κλικ, αλλάζει το χρώμα βάσει το voltage το οποίο έχει τη δύναμη. Ξεκινάει με το κόκκινο από τα 3,2, το μπλε στα 3,4 και πράσινο στα 3,6. Έχεις 3 βαθμίδες, 3 βαθμίδες voltage να επιλέξεις. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό. Η τζούρα του είναι αυτόματη αλλά και με τη χρήση του κουμπιού. Έχουμε ένα overtime protection κλασικά όπως στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές στα 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε protection ε, βραχικυκλώματος, το οποίο αν η αντίσταση για κάποιο λόγο π.χ. δεν τη διαβάσει 0,8 και τη διαβάσει 0,6 δεν δουλεύει, σταματάει. Έχουμε χαμηλής ποσότητα υγρού μέσα protection για να μην καεί η αντίσταση. Γενικά έχουμε πολλά protection μέσα, ε, τα έχουμε δει και σε, άλλα, και σε άλλα μηχανήματα, αλλά εδώ πέρα είναι όλα μαζί, ακόμα και στη φόρτιση. Overcharge, πως λέγεται. Δηλαδή, αν τα αφήσει πολύ περισσότερα από όσο χρειάζεται επάνω στη φόρτιση, σταματάει να φορτίζει. Δεν το ξέρω, το διαβάζει στο manual. Γι' αυτό διαβάζουμε το manual. Άλλο, άλλο. Απ' την κάτω πλευρά είδαμε ότι έχει τα θύρα φόρτιση. Μ' αρέσει που αναγράφει, α πούμε, ότι είναι ένα μπέρει η φόρτισή του. Άρα, ε, θα ήταν καλό να μην το βάλετε μετά ταχυφορτιστή, Είναι μπαταρία από πόντ. Κλασικό, γι' αυτό μας έχει και στη συσκευασία κλασικό USB-A καλώδιο Type-C, για να μην χρησιμοποιήσουμε Type-C ταχυφορτιστή. Γιατί θα το στείλουμε στα θυμαράκια και όχι τίποτα άλλο, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούμε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, λειτουργεί έχει pass-throw, όπως το λέτε εσείς οι YouTuber, οι εμπειροί, τα, τα χαρακτηριστικά αυτά τα τεχνικά, τα, τα ψαγμένα, pass-throw, κάπως έτσι. Ε, γιατί ανεβάζει θερμοκρασίες, όπως και τα περισσότερα μηχανήματα. Οκ, okay, είναι πάρα πολύ καλό, ε, μ' αρέσουν όλα αυτά τα protection τα οποία έχει. Η αντίσταση του τώρα, η 08 έχει δύο επιλογές αέρα, μάλλον όλες οι αντιστάσεις του, αν τις βρείτε, έχουν πολλές επιλογές αέρα, βγάνοντας το cartridge πάνω και τοποθετώντας το από την άλλη πλευρά, δηλαδή γυρνάς, κουμπώνεις, είναι πιο αεράτο, γυρνάς, ξανακουμπώνεις, είναι πιο σφιχτό. Ο αέρας βρίσκεται εδώ μπροστά, δύσκολο να το κρατήσεις, να τον καλύψεις για να μην πάρει τζούρα, από ότι είναι, είναι, σε καλό σημείο. Ε, MTL δεν θα το έλεγα, δεν είναι MTL, είναι, είναι πιο σφιχτό. Είναι ένα σφιχτό Προ το αεράτο. MTL ίσω ήταν η 1,2 την οποία δεν περιείχε μέσα στη συσκευασία το ξανατονίζω, μου κακοφάνηκε πάρα πολύ γιατί έχω συνηθίσει στα περισσότερα podmod τη αγορά να σου έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικέ αντιστάσει μέσα. Έχει μόνο μία τη 0,8 και τέλο. Δηλαδή, αν δεν μου είχε στείλει η εταιρεία η οποία μου τα είχε στείλει για δοκιμή, η Nivox e e Official, ε, κάποιε αντιστάσει έξτρα, δεν θα είχα δοκιμάσει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι την 1,2 δεν μου την έβαλε καν μέσα να παρακολουθείτε τα βίντεο μου και ξέρετε ότι δεν κάνω MTL, παίζει και αυτό, γιατί με πας παρακολουθούν, μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα, έχουμε ένα πολύ καλής ποιότητας σε mod, μου αρέσει πάρα πολύ το οποίο είναι διάφανο, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι πανάλαφρο, ε, για το μέγεθός του είναι από τα πιο ελαφριά της κατηγορίας του. Η τιμή του. Την τιμή του τώρα την έχω δει να κυμαίνεται περίπου στα 23 με 25 ευρώ. Όχι, δεν είναι εκείνο το ποντάκι των 13, 15, 16. Να μου πει γιατί ρε GV, να πούμε. Κινέζικο είναι και αυτό. Όπω όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά έχουμε ένα άλλο design. Έχουμε λίγο μεγαλύτερη μπαταρία. Έχουμε καλύτερη διαχείριση μπαταρίε από κάποια άλλα πιο οικονομικά τα οποία τουλάχιστον έχει τύχει να χρησιμοποιήσω εγώ. Συγκριτικό. Μου αρέσει που να λέω αυτό το διάφανο και βλέπω, αςούμε, το, το chipset μέσα, του, είναι, την πλακέτα του τέλο πάντων. Ε, Πώ λειτουργεί, τι κολλήσει, ακόμα και το type set το οποίο μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν αυτά τα διάφανα και αυτά. Δηλαδή και το παγκί μου άρεσε, σαν σχήμα, και αυτό εδώ. Αλλά δεν μπορώ να δω μέσα. Βλέπει. Είναι αυτό. Θα έχουμε άμεσα συγκριτικό στο επόμενο επεισόδιο που θα δείξουμε το παγκί το air. Ωραία. Το οποίο μα είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο engraving. Θα το δούμε την επόμενη φορά. GVAPES is αν παρέλειψα κάτι ή αν ξέρετε πως κλειδώνει η συσκευή, αν και δεν το γράφεις στο manual που το διάβασα όλο ανελειπώς μου το γράφει κάτω στο, στην, περι, στην, περιγραφή, στην περιγραφή στην περιγραφή θα γράψω εγώ στα σχόλια εσείς. Στην περιγραφή δεν θα έχει link για ευνόητους λόγους αλλά θα πούμε λίγο για την Evoque θα θυμηθώ κάτι να γράψω κάτι θα πούμε με ένα χαρακτηριστικό μάλλον μια περιγραφή χαρακτηριστικών του pod θα υπάρχει και στο description κάτω. Άρα, ένα share, ένα like, ένα subscribe. G Vapes is here. See you next time, bitches. bitches. Thank you, Nivox. my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a street who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car